Ναι, αδελφοί, ακριβώς. Δώσαμε μέσα το υπόμνημα, όπως είπαμε και οι συγκεντρώσεις μας, πρέπει να δώσουμε όμως συνέχεια. Αυτό είναι το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Συνέχεια στους τόπους δουλειάς, στα σωματεία μας, στις ομοσπονδίες μας, με διαδικασίες, με καθαρές κουβέντες, χωρίς περιχαρακώσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε και άλλες αποφάσεις και να πιέζουμε. Έτσι κι αλλιώς δίνουμε ραντεβού για το επόμενο συλλαλητήριο. Θα είμαστε όλοι σε επαφή και σε συνεννόηση. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ο καθένας μας στον χώρο του για να είναι πιο μαζική, πιο κινηματική, όσο γίνεται πιο πλατιά η συσπήρωση αυτή που έχουμε για αυτό το ζήτημα, για την άρση της συνταγματικής αναθεώρησης. Συνάδελφοι, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, θα γίνει μετά από ένα μήνα η ψηφοφορία επί της συζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Όταν λέμε ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Είμαστε σε ετοιμότητα και όταν θα γίνεται η συζήτηση στην Βουλή και ψηφοφορία μετά από ένα μήνα τουλάχιστον, όπως προβλέπει ο κανονισμός, θα είμαστε πάλι εδώ, πιο πολύ, πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι.